το πρώτο από τα τροπάρια και τους ιερούς ύμνους που ψάλαμε απόψε στην Επιραγία Θεοτόκο αναφέρόταν στους πειρασμούς και στα χίλια όνων μας ο ιερός ύμνοδος τοποθέτησε αυτά τα λόγια πολύ συνεχόμενος πειρασμής προσέκατα φεύγω Θεοτόκε, Σωτηρίαν κλπ. Ζούμε μέσα στους πειρασμούς, μέσα στις δυσκολίες, μέσα στην πληθώρα των προβλημάτων και είναι ο πειρασμός συνειφασμένος με τη ζωή μας. Γι' αυτό παρακαλούμε και δεόμεθα και οικετεύομαι την Υπεραγία Θεοτόκο να μας σώσει από τις δύσκολες ώρες του πειρασμού. Αλλά πριν ακόμα προχωρήσουμε, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο. Είναι ο πειρασμός αμαρτία ή τι είναι τέλος πάντων αυτός ο πειρασμός. Γιατί ο αδελφός Θεός Ιάκωβος λέγει, αδελφοί μου, πάσαν χαράν υγείσαστε, όταν πειρασμής περιπέσετε πικίλες, Λέει να χαίρεστε όταν έχετε πολλούς πειρασμούς. Να χαίρεστε όταν έχετε πειρασμούς, μα πρέπει να χαιρόμαστε. Τότε γιατί λέμε στο Πάτερ ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μάσα από το πονηρού, που συμβιβάζονται δεν είναι δύο αντίθετα νοήματα και χωρία της γραφής που εμείς τοποθετούμε στα χείλη μας από τη μια μάρια λέμε τον Κύριο να μην μας δώσει πολλούς πειρασμούς μάλλον να μην μας δώσει μεγάλους πειρασμούς μεγαλύτερος από αυτούς που αντέχουμε αλλά οι πειρασμοί είναι το πεδίο της ασκήσεως είναι ο χώρος όπου ασκείται η ψυχή και αλίμονο αν δεν είχαμε τους πειρασμούς ξέρετε τα δέντρα εκείνα που σύονται από τις θύελες και τις καταιγίδε ριζώνουν πιο βαθιά τις ρίζες επειδή οι άνεμοι τα σύουν αυτά αντιστέκονται και βυθίζουν πιο βαθιά στην γη τις ρίζες. Ο πειρασμός μας δίδει την ευκαιρία να λάβουμε γνώση και εμπειρία του κακού που μας περικυκλώνει, αλλά συγχρόνως να δοκιμάσει και την αφοσίωσή μας και την αγάπη μας και την αρετή μας και την πίστη μας σε αυτά που πιστεύουμε και που θεωρούμε αναγκαία και απαραίτητα για τη ζωή μας. Τι είναι ο πειρασμός. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι δεν είναι αμαρτία. Έρχεται ένας λογισμός. Και αγκιστρώνεται στη σκέψη μας. Αυτός ο κακός λογισμός που μας προτρέπει να κάνουμε μία παρανομία, μία παράβαση του νόμου του Θεού είναι ενοχλητικός αλλά δεν αποτελεί ακόμα αμαρτία μπορεί αν αντισταθούμε στον πειρασμό τότε διώχνουμε τον πειρασμό και κερδίζουμε μία νίκη αν όμως τον πειρασμό τον υποδεχθούμε και κάνουμε διάλογο τι λέει ο πειρασμός να πάμε να κλέψουμε να πάμε να σκοτώσουμε να διαπράξουμε μια οποιαδήποτε παράβαση και οποιαδήποτε παρανομία αν, τον, αν κάνουμε διάλογο με τον πειρασμό ήδη κάναμε μια υποχώρηση και από την ώρα που κάνουμε διάλογο θα το πούμε μετά πολύ φυσικό να το πούμε περάστε κύριε πειρασμένο στο σαλόνι της ψυχής μας να το κουβεντιάσουμε και εκεί συνειδριάζει η λογική του ανθρώπου η κρίση του ανθρώπου και η βούληση του ανθρώπου μαζί με τον πειρασμό. Και όταν μετά από τη συνειδρία συλληφθεί η απόφαση να πάμε να κλέψουμε ή να δικήσουμε, να παρανομήσουμε, τότε ήδη έχουμε διαπράξει την αμαρτία, δηλαδή από την ώρα που αποφασίζουμε να εκτελέσουμε την πράξη, θεωρείται διαπρακτήσα η αμαρτία έστω και αν δεν κατορθώσαμε στη συνέχεια να πραγματοποιήσουμε την απόφασή μας γιατί πηγαίνοντας έξω από την τράπεζα να τη ληστέψουμε είδαμε τον αστυνομικό φρουρό και αποφύγαμε να προχωρήσουμε αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διαπράξαμε την αμαρτία από την ώρα που αποφασίζουμε ύστερα από τη συνειδρίαση που κάνουμε με τον πειρασμό θεωρείται συντελεστήσα η αμαρτία έστω κι αν δεν την πραγματοποιήσουμε αλλά εδώ τώρα νομίζω ξεκαθαρίζονται τα πράγματα. Ο πειρασμός είναι μία αφορμή να κερδίσουμε μία νίκη, αλλά ο πειρασμός είναι, γίνεται αφορμή εφόσον τον υποδειχθούμε και κουβεντιάζουμε και συζητήσουμε και συνδυάζουμε και αποφασίζουμε να διαπράξουμε μία αμαρτία. Είναι ο πειρασμό μία αφορμή να ανεβούμε ή μία αφορμή να πέσουμε. Όμως είναι δυνατόν να αποφύγουμε τον... Τους πειρασμούς Ποιος είναι ο πειραστής Ο διάβολος Αυτός έρχεται και μας πειράζει Λέει στο παιδί κάντο αυτό Δεν θα το μάθει ο πατέρας σου Δεν θα το πληροφορηθεί η μητέρα σου Δεν θα το γράψουν οι εφημερίδες Η αστυνομία δεν θα σε παρακολουθήσει Δεν θα σε συλλάβει Σβήνει από τη σκέψη του Όλους αυτούς τους παράγοντες Και προχωρεί στην πράξη Είναι ο πειραστής που μας βάζει και μας λέει ε, μικρό πραγματάκι είναι ένα ψέμα ε, δεν είναι και κανένα σπουδαίο να κλέψεις και αυτός που τα έκλεψε για να τα έχει τόσα πολλά κάπου από κάπου τα έκλεψε ε, να ανοίξεις το στόμα σου και να βγάζεις βόρβορο και λάσπη από μέσα από την καρδιά σου και να σπηλώνεις υπολήψεις και να διασύρεις ανθρώπους που δεν σε κατέστησε κανένας δικαστή και κριτή τη ζωή των άλλων ανθρώπων, εύκολα όλοι μας κατακρίνουμε και εύκολα όλοι μας κάνουμε το ρόλο του Σαγγελέως. Κάνουμε αντιποίηση αρχής. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε, μη κρίνετε ή να μην κρυθείτε. Τι σε κατέστησε δικαστή τη ζωή του αδελφού σου. Επομένως, βλέπετε, υπάρχει ο πειραστή που μας κεντρίζει. Και είναι ο διάβολος, ο οποίος και τον Θεόν διαβάλει σε εμάς, αλλά και εμάς μας διαβάλει στον Θεό. Και δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον πειρασμό, γιατί ο Κυριός μας επειράστη. Ευθύσως εξήλθε από τον Ιορδάνη ποταμό, ανεχώρησε στην έρημο. Και εκεί τεσσεράκοντα ημέρας και τεσσεράκοντα νύχτας ενίστευσε και προσευχήθηκε. Πριν αρχίσει τη δημόσια του ζωή, πριν αρχίσει να προχωρεί στην ολοκλήρωση του απολυτρωτικού του έργο προσευχήθηκε στον ουράνιο πατέρα να τον δυναμώσει, να τον ενισχύσει και μέσα στη μοναξιά και μέσα στην ερημία και μέσα στην ησυχία μπορούσε να επικοινωνεί με τον ουράνιο πατέρα. Σαράντα ολόκληρε μέρες νίστεψε ο Κύριος και ύστερα και τώρα είναι περίοδο νηστεία. Μην κοιτάτε εμεί που τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Περίοδο και νηστεία και προσευχή, αδέλφια μου είναι. Και η νηστεία είναι θεσμό, ο πρώτο θεσμό, η πρώτη εντολή του Θεού. Από δε του δέντρου τη γνώσεω του καλού και του κακού, μη φάγεστε. Εν είδαν ημέρα φάγεται, θανάτου αποθανίστε. Δεν είναι η ανθρώπινη εντολή. Αλλά και η προσευχή. Εδώ όλοι μας σχολαίνομαι. Δεν προσευχόμεθα το πρωί. Δεν προσευχόμεθα το βράδυ. Δεν έχουμε ώρα. Οι μέρημνε, οι φροντίδες, τα υλικά μας έχουν τραβήξει. Τα εγκόσμια μας έχουν τραβήξει. Οι φροντίδες περί την ύλη, περί το σώμα έχουν κλέψει όλο το ενδιαφέρον μας και έμεινε η ψυχή μόνη της, αθωράκιστη, ατροφική, αδύναμη, ανυπεράσπιστη επομένως νίστευσε ο, ο Κύριος μας και επίνασε και έρχεται ο πονηρός ο οποίος είχε μια πληροφορία ότι είναι Υιός του Θεού γιατί το άκουσε αυτό στον Ιορδάνη ποταμό μετά ανεχώρησε και λέει αν είσαι Υιός του Θεού πες αυτά τα λιθάρια να γίνουν άρτη για να χορτάσεις την πείνα σου. Και ο Κύριος μας το απήντεσε, ούκ πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά ζει και με το Λόγο του Θεού. Εσύ, εμείς σήμερα ζούμε μόνο για το ψωμί, αλλά έχουμε ασυτεία πνευματική. Δεν έχουμε Λόγο Θεού, στέρεψαν οι πηγές που τρέφαν τις ψυχές με πνευματική τροφή. Δεν αρδεύεται, δεν τρέφεται και δεν αρδεύεται η ψυχή μας με τα γάργαρα και κρυστάλλινα νερά του Ευαγγελίου. Και έτσι απήντησε στο διάβολο και τον νίκησε τον διάβολο. Και μετά το λέει, εάν είσαι Υιός του Θεού, να πέσεις από το πτυγείο τον μετέφερες στα Ιεροσόλυμα. Λέει να πέσεις από εδώ από τη στέγη κάτω Και είναι γραμμένο ότι οι άγγελοι του Θεού Θα σε κρατήσουν στη χούφτα τους Και είπε ο Κύριος Σούκα εκπεράσεις Κύριον των Θεών σου Δεν πρέπει να εκθέτουμε τον εαυτό μας Να πιστεύουμε σε τέτοιες ανοησίες Ότι μπορούν να μας διαφυλάξουν οι άγγελοι Και να εκθέτουμε τον εαυτό μα σε τέτοιου είδους κινδύνους Όχι Και στη συνέχεια τον πήρε και τον ανέβασε ψηλά στο όρος και του λέει βλέπεις όλα αυτά τα βασίλεια του κόσμου είναι δικά σου θα σου τα δώσω εάν με προσκυνήσεις και το είπε, είπα για ο πίσω μου σατανά έτσι ο Κύριος μας πειράστηκε, δοκιμάστηκε αντιστάθηκε στον πονηρό, νίκησε το διάβολο και δίδαξε σε όλους εμάς πως πρέπει να αντιστεκόμεθα στους πειρασμούς και στις δυσκολίες της ζωής. Επομένως, αδελφοί μου, θα το λέγω με αυτό και θα το επαναλαμβάνουμε πολύ συνεχόμενος πειρασμής. Προσέκατα φεύγω, σωτηρίαν επιζητών. Γιατί ζούμε μέσα στους πειρασμούς, με τη βοήθεια του Θεού, με τη χάρη του Θεού θα στεκόμαστε όρθιοι και θα πολεμούμε και θα αγωνιζόμαστε και θα παρακαλούμε και θα λέμε «Κύριε, μη μου δίνεις μεγαλύτερο πειρασμό από αυτόν που μπορώ να σηκώσω». Όλοι μας έχουμε πειρασμούς. Όλοι μας έχουμε προβλήματα, όλοι μας έχουμε δυσκολίες, όχι, όλοι μας έχουμε βάσανα, όλοι μας έχουμε στενοχώγες και έρχεται ο διάβολος κάθε τόσο και μας προκαλεί και μας κεντρίζει να μας απομακρύνει από το Θεό, να κλονίσει την πίστη μας, να πληγώσει την καρδιά μας, να μας οδηγήσει στο παραστράτημα και να ζήσουμε την κόλασή μας πριν από την κόλαση. Επομένως, αδελφοί μου, αντιστεκόμεθα στους πειρασμούς, νικούμε τους πειρασμούς, αγωνιζόμαστε και κερδίζουμε τις νίκες από τους πειρασμούς, ποτέ όμως και σε μια, καμιά περίπτωση δεν συγκατετιθέμεθα στον πειρασμό, δεν συμφιλιονόμαστε με τον πειρασμό, δεν συνεδριάζουμε με τον πειρασμό, δεν συμπορευόμεθα με τον πειρασμό και δεν αποφασίζουμε να εκτελέσουμε την πράξη στην οποία μας οδηγήσε ο πειρασμό. Ας παρακαλούμε την υπεραγία Θεοτόκο να δέεται και να παρακαλεί για όλους μας που ζούμε μέσα σε ένα πλήθος πειρασμών και προκλήσεων και μάλιστα στις ημέρες μας. Να μας προστατεύει η γλυκιά μας Παναγιά και να μας παρέχει τη χάρη ο Κυριός μας ώστε και στους πειρασμούς να εξερχόμεθα νικητέ και να κερδίζουμε τις μάχες για τη δόξα του Αγίου Ονόματος Αμήν.